Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι το ότι πρέπει να προσέχει ο κόσμος είναι γνωστά καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι οι αποστάσεις μεταξύ μας, είναι η μάσκα και η ατομική υγιεινή. Κάνοντας αυτά τα τρία, σε συνδυασμό με μια πλούσια διατροφή, ο κόσμος δεν έχει να φοβάται τίποτα. Από εκεί και πέρα, μιλάω για τον κόσμο βέβαια που δεν έχει συνοδά νοσήματα. Αυτοί που έχουν συνοδά νοσήματα έχουν ένα λόγο παραπάνω, να είναι και πιο περιορισμένοι κατοίκων για να μπορέσουν να προχωρήσουν τον χρόνο και να βγούμε από την πανδημία νικητές. Και αυτό που θα έπρεπε βέβαια να τονίσουμε είναι ότι σαφώς στην Κορινθία ο κλοιός έχει αρχίσει και στενεύει, καθότι τα περιστατικά αυξάνονται. Το καλό είναι ότι τα περιστατικά αυτά, τα οποία ναι μεν αυξάνονται σε αριθμό, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να αυξάνονται σε επικινδυνότητα κλινική. Σαφώς είναι αρκετοί ασυμπτωματικοί και αυτό είναι και έρχεται μια απόδειξη στο ότι οι περισσότεροι που νοσούν πια είναι στην ηλικία, αν θυμάμαι καλά, 29 με 45 σε χρονών. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό στη δομή, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας αρκετό καιρό τώρα έχει επισημάνει αυτό το πρόβλημα, ειδικά και από την αρχή της πανδημίας, και είχε επισημάνει και νωρίτερα ότι θα ήταν σωστό, ορθό και επιτακτική ανάγκη να υπήρχε ιατρική μονάδα εντός της δομής. Με το πρόσφατο ορισμό του Γενικού Διευθυντή της Δομής, του κ. Καλαφωτιά, φαίνεται πως άρχισε να μπαίνει μια σειρά ακόμα και σε αυτό το θέμα, καθότι υπάρχουν υπηρεσίες από γιατρούς που έρχονται από Αθήνα αλλά και από τον Ερυθρό Σταυρό και βοηθάνε στο υγειονομικά θέματα. Για το περιστατικό το οποίο αυτό εμφανίστηκε στη δομή ήταν, μπορώ να πω, αναμενόμενο, καθώς όπως εμφανίζεται και σε όλους μας θα εμφανιζόταν και εκεί, απλά λόγω του προβλήματος συγχρονισμού που έχουν εντός της δομής είναι αναμενόμενο και προσπαθούμε να ελέγξουμε όσο μπορούμε την μετάδοση. Στο περιστατικό αυτό της δομής είναι ήδη σε περιορισμό, μακριά από το δωμάτιο που είναι και οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του, οι οποίοι και αυτοί, ως άμεσες στενές επαφές, είναι σε καραντίνα. Έχει γίνει η ενημέρωση σαφώς και το ΕΟΔΗ και αυτός είναι τώρα πια ο οποίος θα έχει την ευθύνη και θα έχει και την οποιαδήποτε ευθύνη, όπως είπαμε, της πορείας και της εξέλιξης του συμβάντος εντός της δομής.